Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα, 29 Ιανουαρίου 2021, και έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο ακούστε το προσεκτικά, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε όχι μόνο στα σχόλια του απόψινου βίντεο, αλλά και αύριο το βράδυ στη ζωντανή μετάδοση θέματος που θα έχουμε στις 9 ώρα Ελλάδος. Νιώθω τους γονείς μου ξένους. Εγώ όμως θα γίνω καλός γονιός. Καλησπέρα σας, κυρία Θέκλα. Καλησπέρα, αγάπη μου. Είμαι 20 ετών, ένα κορίτσι που γράφει. Παρακολουθώ εδώ και λίγο καιρό τα βίντεό σας και ομολογώ πως με έχουν βοηθήσει αρκετά. Χαίρομαι, αγάπη μου. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν ο κατάλληλος τίτλος για αυτή μου την ιστορία. Τον έβαλα εγώ. Βλέπω τους γονείς μου ξένους, νιώθω τους γονείς μου ξένους, αλλά εγώ θα γίνω καλός γονιός. Θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα θέμα που μέσα του περιλαμβάνει διάφορες μορφές βίας, ψυχολογικής και σωματικής, και για μια πραγματική και ειλικρινή αγάπη που ήρθε στη ζωή μου και απάλυνε τις πληγές μου. Οι γονείς μου ερωτεύτηκαν πολύ μικροί και κάποια στιγμή προέκυψα εγώ και ο γάμος τους. Τσακωνόντουσαν πολλές φορές άσχημα και θυμάμαι πολλές φορές τον παιδικό εαυτό μου να φοβάται μη χαλάσει η οικογένειά του. Το άγχος που βιώνουν τα παιδιά και ο φόβος που βιώνουν τα παιδιά μήπως χαλάσει η οικογένεια είναι ίσως πιο τραυματικός από το να χωρίσει η οικογένεια μια και καλή και να τελειώνει η ιστορία. Να χωρίσει το ζευγάρι δηλαδή. Και ένα χωρισμένο ζευγάρι δεν σημαίνει και χαλασμένη οικογένεια, εάν οι γονείς είναι όριμοι και υπεύθυνοι, αλλά πόσοι γονείς είναι όριμοι και υπεύθυνοι. Δεν έπαιζα ως παιδί. Έπαιρνα τις κούκλες, τις έκδινα και τις πέταγα γιατί τις βαριόμουν. Ένας ψυχολόγος είχε πει τότε στους γονείς μου πως αυτό συμβαίνει γιατί ζούσα στο σπίτι μου σκηνές βίας, όμως κανένας δεν την πίστεψε. Το παιχνίδι με τις κούκλες είναι ένα εργαλείο διάγνωσης που χρησιμοποιούν κάποιοι παιδοψυχολόγοι για να δουν αν τυχόν συμβαίνει κάτι στο παιδί. Αυτό που λέει έπαιρνε τις κούκλες, τις έκδινε και τις πέταγε, δείχνει ακριβώς ότι έχει βιώσει το παιδί αυτή την απαξίωση την ανθρώπινη, την οποία τη βγάζει πάνω στην κούκλα προβλητικά παίζοντας. Περίμενα πολλές φορές τον πατέρα μου μαζί με τη μητέρα μου, παρηγορώντας την όπως μπορούσα στα 5 μου χρόνια τότε, να γυρίσει από άλλες γυναίκες μέχρι τις 5 και 6 ώρα το πρωί. Ένιωθα ότι είχα ευθύνη να προστατεύσω όλο αυτό ώστε να μην χωρίσω. Γονιοποίηση παιδιού αυτή. Τρομερό. Τραυματικό. Ώσπου από το στρες λιποθυμούσα συνέχεια. Έγκλημα απέναντι στο παιδί. Έγκλημα. Η μητέρα μου ξανά μείνει έγκυο στην αδερφή μου και εγώ, όντας ένα παιδί με αρκετά παραπάνω κιλά, μου έλεγε πως το παιδί που θα κάνει θα είναι αδύνατο και θα είμαστε χοντρός και ο λιγνός. Σχολίαστη, μάνα σου. Πραγματικά σχολίαστη. Χώρισα, η μητέρα μου έγινε βίαιη, έγινε και λεκτικά και σωματικά βίαιη, γιατί λεκτικά ήταν βίαιη και από πριν. Με χτύπαγε, με προσέβαλε πολλές φορές, με έβριζε, καθόταν να με διαβάσει και το παραμικρό μου λάθος την έκανε έξαλλη. Με έβαζε να διαβάζω 2 και 3 μαθήματα επιπλέον από αυτά που είχα διδαχθεί τα Σαββατοκύριακα, που όλα τα άλλα παιδιά έπαιζα για να μην τα έχω μέσα στη βδομάδα. Και όταν πια το μυαλό μου δεν τα έπαιρνε άλλο, μου έλεγε πως είμαι χαζή και σκράπας κλπ. Κακοποίηση. Ήμουν αδιαμφισβήτητα ο καρπός ενός έρωτα, όμως όταν η σπίθα έσβησε, όλα τα άσχημα γύρισαν επάνω μου. Όχι, αγάπη μου, αυτό που νιώθεις. Νιώθεις ότι επειδή ήσουν ο καρπός του έρωτα το γονιό σου, όταν έσβησε αυτός ο έρωτας, τα έβαλαν μαζί σου. Υποσυνείδητα, ίσως χωρίς να το αντιλαμβάνονται, αλλά εξίσου κακοποιητικά. Θυμάμαι μια μέρα στο σχολείο ήθελα να πέσω από τις σκάλες πιστεύοντας πως δεν θα πεθάνω, αλλά θα παρατηρώ πως θα αντιδράσουν οι γονείς μου αν πραγματικά με αγαπούν. Στάθηκα πολλές φορές μπροστά στις σκάλες, βρίζοντας και κατηγορώντας με που δηλιάζω να πέσω. Αυτή η συμπεριφορά σε παιδιά είναι συχνή δυστυχώς και συμβαίνει στα παιδιά τα οποία είναι κακοποιημένα μέσα στην οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν απόν σε όλα. Ήταν παρόν εκεί που έπρεπε να είναι. Εκεί που έπρεπε, το λέω ηρωνικά. Δηλαδή ήταν παρόν στο γάμο μου κακοποιώντας τη μητέρα σου και μετά ήταν απόν παρόν με την, μάλλον ήταν παρόν με την απουσία του, δια της απουσίας του. Και η μάνα σου στην αρχή κακοποιημένη γυναίκα από τον άνδρα της που τη χτυπούσε και στη συνέχεια κακοποίηση πάνω στα παιδιά. Είμαι οι γονείς σου εντελώς αψυχολόγητοι. Ανώριμοι, αψυχολόγητοι, τι να πω. Κάποια στιγμή έφυγα και έζησα με τη γιαγιά και τον παππού μου και βρήκα γαλήνη μέχρι τα 19 μου, όπου κατάφερα να περάσω στη σχολή που ήθελα και άρχισα να μένω μόνη μου.
Κάπως ξεχάστηκαν όλα αυτά και μεγαλώνοντας προσπαθούσα να καταλάβω για ποιο λόγο δεν αισθάνομαι οικεία με τους γονείς μου. Για ποιο λόγο δεν τους νιώθω γονείς μου. Επειδή δεν υπήρξαν γονεϊκοί, αγάπη μου. Άμα οι γονείς σου δεν είναι γονεϊκοί, πώς να τους νιώσεις γονείς σου. Ένιωθα πως εγώ έφταιγα που δεν τους άφηνα να έρθουμε πιο κοντά. Όχι. Εσύ έκανες ό,τι προσπάθειες μπορούσες για να έρθετε πιο κοντά, ακόμη επιστρατεύοντας και την αυτοκαταστροφικότητα. Και ευτυχώς που είχες τη ψυχική ανθεκτικότητα μέσα σου, ώστε να μην πέσεις από τις σκάλες. Όμως τελικά όχι. Εκείνοι με είχαν διώξει πολύ πριν και τώρα μου πρόσθεταν και το βάρος του γιατί είμαι απόμακρη και προσκολλημένη στη γιαγιά και τον παππού μου. Δεν φτάνει που σε έδιωξαν από κοντά τους, σε κατηγορούσαν κιόλας μετά ότι προσκολλήθηκε στη γιαγιά και στον παππού. Και ευτυχώς που υπήρξε η γιαγιά και ο παππούς. Το έχω πει πολλές φορές. Κάποια παιδιά τα σώζουν κάποιες θείες, κάποιοι θείοι, κάποιοι γιαγιάδες, κάποιες γιαγιάδες, κάποιοι παππούδες. Όταν ήμουν 14, έκανα μια σχέση. Εκείνος ο άνθρωπος το μόνο που ήθελε από μένα ήταν μια σαρκική απόλαυση και μετά να με πετάξει, αγάπη μου. Και ήσουν ευάλωτη στο να κάνεις αυτή τη σχέση γιατί ήσουν αγωνιοποιημένο παιδί, παραμελημένο και συναισθηματικά παρατημένο από τους γονείς του. Με είχε κάνει να τον ερωτευτώ και όσο έβλεπε πως αυτό που ήθελε δεν του έβγαινε, γινόταν βίαιος, μου έβαζε χέρι μέσα από το παντελόνι μου ακόμα και σε δημόσιους χώρους, ενώ του το τράλβαγα και του έλεγα δεν θέλω, εκείνος επέμενε και δεν έκανε πίσω. Μια μέρα ήμασταν σε ένα παγκάκι και είχα ξαπλώσει ακουμπώντας το κεφάλι μου στα πόδια του και συζητούσαμε. Σε ανύποπτο χρόνο μου έβαλε το χέρι καλύπτοντας το στόμα και τη μύτη μου τόσο που δεν ανάσυνα και μου είπε «Έτσι μπορώ να σε βιάσω όποτε θέλω». Φοβιστικό. Και να μην έχεις και καλή σχέση με τους γονείς σου ώστε να μπορείς να μοιραστείς αυτό που σου συνέβηκε. Αυτή τη σχέση μου σήμερα τη θυμάμαι με ανατριχύλα. Δεν συχαίνω με κανέναν περισσότερο από εκείνον τον άνθρωπο. Αγάπη. Πέρασα χρόνια μόνη μου, θεωρώντας πως η λέξη άνδρας περιέχει λέξεις όπως ανώριμος, ανέσθητος, ανεύθυνος, ρηχός συναισθηματικά και άλλα αρνητικά επίθετα. Κάποια στιγμή ξανά έκανα μια σχέση αρκετά διστακτικά και στους πρώτους μήνες σχέσης ο άνθρωπος αυτός μου έλεγε «Πιέζομαι, με πιέζεις» και εγώ πληγωνόμουν γιατί δεν ήξερα πως τον πιέζω. Είχαμε και άλλα πολλά προβλήματα όπως μια φίλη του η οποία έβαζε λόγια, όπως το άγχος του για τη σχολή του, σεξουαλική δυσλειτουργία λόγω άγχους που μας οδήγησαν σε μια σχέση πολύ τοξική. Και αποφάσισα ένα πρωί και μετά από ένα καυγά πως αυτό δεν ήταν κάτι καλό και ζήτησα να χωρίσουμε. Μπράβο, αγάπη μου, καλά έκανες. Στο διάστημα που είχαμε χωρίσει, έβγαινα με έναν άλλον άντρα, στον οποίο έλεγα τα προβλήματα που αντιμετώπιζα με τη σχέση μου. Εκείνος, εκμεταλλευόμενος την κατάσταση, σε κάποια φάση γύρισε και με φίλησε, ενώ είχα μόλις μια μισή εβδομάδα χωρίσει. Ένιωθα εδιασμένη, γύρισα σπίτι μου και έκανα εμετό. Και έκλαιγα με λυγμούς μέχρι το πρωί. Έκοψα κάθε επαφή με εκείνο τον άντρα την ίδια στιγμή. Πέρασε ένας μήνας από το χωρισμό μου και με ξαναπροσέγγισε. Βγήκαμε, μιλήσαμε και τα βρήκαμε. Σήμερα είμαι με αυτόν εδώ και 2 χρόνια, είναι δίπλα μου σε όλα, συζητάμε πολύ τα προβλήματά μας τη στιγμή που συμβαίνουν μέχρι να βρουν λύση. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Να συζητάμε τα προβλήματά μας τη στιγμή που συμβαίνουν μέχρι να βρούμε τη λύση. Ο ένας σέβεται τον άλλο. Υπάρχει εμπιστοσύνη, αγάπη, φροντίδα, νιάξιμο, κατανόηση. Και είναι ο λόγος που άρχισα να βλέπω την ευαισθησία στους άνδρες, που άρχισα να αγαπώ τους άνδρες. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία λόγω κρίσεων πανικού από άγχος στη σχολή, καθώς είμαι τηλεομανής, και όταν δεν πετυχαίνω κάτι, πιστεύω πως καθορίζει όλη μου την πορεία. Και μέσα από αυτή την ψυχοθεραπεία άρχισε ένα-ένα μου πρόβλημα να ξεπηδά μέρα με τη μέρα. Σήμερα, μετά από καιρό ψυχοθεραπείας, ακόμα κάνω και σε να συνεχίζει να κάνει αγάπη. Κατάλαβα πως μου έλεγε τότε πως τον πιέζω, γιατί στο πρόσωπο του έβλεπα τον μπαμπά μου και έβγαζα καταναγκαστικές συμπεριφορές, ούτως ώστε να γίνουν πράγματα όπως θέλω, γιατί πίστευα πως σε αντίθετη περίπτωση η σχέση μας θα κατέληγε όπως κατέληξε η σχέση των γονιών μου. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό που μας το τονίζεις και μας το απεικονίζεις πολύ γλαφυρά στο γραπτό σου, για το πως η σχέση των γονιών μας επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε εμείς μεγαλώνοντας. Ήταν και είναι ο άνδρας που έσκυψε και χάιδεψε την ψυχή και τις πληγές μου και με έκανε να χαίρομαι και να ζω πραγματικά. Και πιστεύω πως αυτοί οι άνδρες αξίζουν όλου του κόσμου την αγάπη και είναι καλό να ακούγονται και αυτοί και όχι μόνο εκείνοι που δρουν άσχημα στο σώμα και την ψυχολογία μας. Πολύ σπουδαίο αυτό που λες, ότι πρέπει να λέμε και για τους καλούς άνδρες. Άρα εσένα σε ξαναπροσέγγισε η σχέση σου, όχι εκείνος που σε φίλησε επειδή του λέγεις τα προβλήματά του. Okay. Τώρα το καταλάβω. Άρα ενώ χωρίσατε με το φίλο σου επειδή σε πίεζε, επειδή τον πίεζες και είχε γίνει η σχέση σας τοξική.
Είναι καλό να ξέρουμε πως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας αρκεί να είμαστε έτοιμοι να τους γνωρίσουμε. Νιώθω περήφανη που τον έχω στη ζωή μου και εύχομαι μια μέρα να κάνουμε μαζί τη δική μας οικογένεια. Να φέρουμε τους εαυτούς μας σε τέτοιο επίπεδο ώστε τα παιδιά μας να γίνουν ανεξάρτητα, αλλά ταυτόχρονα να ξέρουν πως μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να στηριχτούν πάνω μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που λες. Και να είναι ανεξάρτητα τα παιδιά, αλλά να νιώθουν και την ασφάλεια και τη σιγουριά ότι μπορώ να στηριχτώ πάνω στο γονιό μου. Να λάβουν αγάπη, κατανόηση, φροντίδα, γνώσεις και εφόδια για τον δρόμο τους. Έχω πάει 2-3 φορές να σας στείλω αυτό το mail και όλο το έσβηνα λόγω του ότι ντρεπόμουν. Όμως σήμερα βρήκα το θάρρος καθώς ακούγα το βίντεό σας και είπα να το κάνω. Ελπίζω κάποια στιγμή να ακούσω τη γνώμη σας σε κάποιο βίντεο σας. Όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε το χρόνο να διαβάσετε το email μου. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Και εσύ να έχεις μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο βράδυ. Κορί μου. Τα γράφεις λίγο μπερδεμένα εκεί με τις σχέσεις. Δεν έχει σημασία όμως αν το παιδί με το οποίο έχεις σχέση επέστρεψε ξανά ή αν ο δεύτερος. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι εσύ έχεις καταλάβει μέσα από την ψυχοθεραπεία που κάνεις και σε μια πολύ νεαρή ηλικία των 20 χρόνων έχεις καταλάβει τα δυσλειτουργικά μοτίβα προσκόλλησης που έχεις διδαχθεί από ένα κακοποιητικό και αφύσικο οικογενειακό περιβάλλον μεγαλώνοντας. Οι γονείς σου δεν είναι γονεϊκοί. Ούτε η μάνα σου είναι γονεϊκή, ούτε ο πατέρας σου είναι γονεϊκός. Αυτοί οι άνθρωποι κακώς έκαναν παιδιά. Δεν ήταν και δεν είναι ικανοί για να είναι γονείς. Δυστυχώς όμως, και αυτό συμβαίνει σε πολλές οικογένειες και συμβαίνει σε μεγάλη κλίμακα στην κοινωνία μας, πολλοί ακατάλληλοι για γονείς γίνονται γονείς. Και στην πορεία γονιοποιούν τα παιδιά τους για να λάβουν τα παιδιά τους τις ευθύνες τους. Και στην πορεία ρίχνουν τα φταξίματα για τα δικά τους λάθη στα παιδιά τους. Ευτυχώς, κορίτσι μου, ευτυχώς που βρέθηκε ο παππούς και η γιαγιά να σε σώσουν. Και ευτυχώς που κάνεις τώρα ψυχοθεραπεία ώστε να τα βρεις με τον εαυτό σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεις αυτή τη θετική σκοπιά ότι υπάρχουν και καλοί άνδρες. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές στα βίντεο συζητάμε για περιπτώσεις ανδρών που φέρονται ανώριμα, αδιάγνωστα κτλ. Φυσικά και εγώ κάνω βίντεο όσα μου στέλνετε. Άρα, όσες έχετε θετικές εμπειρίες από τους άνδρες ή όσοι έχετε θετικές εμπειρίες από τους άνδρες, στείλτε μου κάνα mail, να κάνουμε και θετικά mail. Αυτό που με ανησυχεί λίγο και θα σου το πω είναι το γεγονός ότι στηρίζεσαι πολύ πάνω στη σχέση σου για να είσαι καλά. Που μη κακόν, εάν παρελπίδα συμβεί κάτι άσχημο στη σχέση σου, μην τυχόν και καταρρεύσεις. Από την άλλη όμως, ψυχολογικά συναισθηματικά. Από την άλλη όμως, επειδή έχεις μείνει αρκετό καιρό μόνη σου μετά από εκείνη την πρώτη σχέση που είχε, ήταν αρνητική για σένα, ήταν κακοποιητική στην ουσία εκείνη η πρώτη σχέση στα 14 σου, και επειδή τώρα κάνεις και ψυχοθεραπεία, μη κακόν, χτύπα ξύλο, αν δεν πάει καλά η σχέση σου, θα μπορείς να σταθείς στα πόδια σου γιατί χτίζεις μια υγιή σχέση με τον εαυτό σου. Με ρώτησε προχθές κάποια σε ένα μήνυμα, κυρία Θέκλα, μας λες συχνά ότι δεν είναι ανάγκη να έχουμε σχέση για να είμαστε καλά. Όμως κάποιοι άλλοι ψυχολόγοι τονίζουν την ανάγκη της συντροφικότητας και ότι είναι μια σημαντική ανάγκη για τον άνθρωπο η ανάγκη της συντροφικότητας και του ερωτισμού και να καλύπτεται αυτή η ανάγκη. Δεν διαφωνώ με αυτό. Δεν είμαι εναντίον της συντροφικότητας. Δεν είμαι εναντίον της υγιούς συμβίωσης ενός ζευγαριού. Ίσα-ίσα το θεωρώ κάτι πολύ χρήσιμο και κάτι πολύ όμορφο για να το βιώσει ένας άνθρωπος, μια υγιή σχέση, μια αρμονική συντροφική σχέση. Την ευχόμαστε αυτή για όλους μας. Και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνουμε τις προσπάθειες μας για να αποκτήσουμε μια τέτοια σχέση ή όταν τελειώσει μια σχέση συντροφική που δεν ήταν υγιής για μας, να καθόμαστε να την αναλογιστούμε και να πάρουμε τα μαθήματα από εκείνη τη σχέση. Όμως επειδή ο κόσμος δεν είναι μαγικός και ο κόσμος δεν είναι πανέμορφα φτιαγμένος και η σημερινή εποχή είναι άξενη και φιλόξενη και αποξενωτική, πολλοί από εμάς θα περάσουμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα της ζωής μας περιόδους που θα είμαστε μόνοι μας, χωρίς σύντροφο, χωρίς συντροφική σχέση, χωρίς γάμο, χωρίς ερωτική σχέση. Αναπόφευκτα. Έτσι είναι οι εποχές, δυστυχώς. Δυστυχώς. Δυστυχώς με την έννοια ότι η συντροφικότητα και η αγάπη ερωτική είναι από τις βασικές ανάγκες που έχει ένας άνθρωπος και είναι κρίμα να μην μπορούμε να την ικανοποιήσουμε γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς στα χρόνια αυτά τα πολύ παραγωγικά και σημαντικά της ζωής μας, ξέρω από τη δεκαετία των 20 μέχρι το 40.
Και μετά από τα 40 μέχρι τα 60, πολλοί άνθρωποι είναι μόνοι τους και εδώ στο κανάλι πολλοί άνθρωποι είναι μόνοι. Δεν λέω ότι πρέπει να περνάς και μόνος σου καλά για να μείνουμε μόνοι. Ίσα ίσα, αυτό που τονίζω για τη σημασία του να επιδιώξει και να επιτύχει κάποιος τη μοναχικότητα, την υγιή μοναχικότητα, την επιτυχημένη μοναχικότητα, είναι για να είναι ετοιμοπόλεμος ανά πάσα στιγμή χρειαστεί, ετοιμοπόλεμος, όχι έτοιμος, ετοιμοπόλεμος, να μπορεί να μπει σε μία σχέση. Και σε μία σχέση χρειάζονται δύο για να γίνει και δύο για να προχωρήσει. Takes two to tango. Και επειδή δεν μπορούμε εμείς να πιέζουμε τους άλλους, αυτό που είπες εσύ, πίεζες το φίλο σου καταναγκαστικά, δεν μπορούμε να πιέσουμε κάποιον να είναι μαζί μας, δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε κάποιον με το ζόρι να είναι μαζί μας. Όταν συμβεί όμως να έρθει κάποιος ελεύθερα προς εμάς, είναι καλή ιδέα να είμαστε έτοιμοι για να αγκαλιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη σχέση και αυτή τη συντροφικότητα. Αυτό που περνάει από το χέρι μας είναι να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας στο να γίνει καλύτερος άνθρωπος και να μπορεί να απολαμβάνει τη μοναχικότητα. Και όσο γίνεται αυτό το χρόνο που θα έχει μόνος του, να τον μετατρέπει από μοναξιά σε μοναχικότητα. Σαφώς είναι ανώτερη κατάσταση να είσαι σε μια υγιή σχέση. Όμως δεν μπορούμε να το έχουμε όλοι, δεν μπορούμε όλοι να το έχουμε πάντα. Και είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να μάθουμε να επιβιώνουμε και όχι απλώς να επιβιώνουμε, να έχουμε και καλή ποιότητα ζωής χωρίς σχέση. Και σε αυτό το κομμάτι σημαντικό ρόλο παίζει η πνευματική καλλιέργεια η δική μας, η συναισθηματική, η ανάπτυξη της συναισθηματικής μας νοημοσύνης και επίσης η επένδυση σε ουσιώδεις σχέσεις ζωής όπως είναι η φιλία. Οι άνθρωποι που είναι μόνοι, που δεν βρίσκονται σε συντροφική σχέση, είναι καλή ιδέα πέραν από το χρόνο που θα αφιερώσουν στο να τα βρουν με τον εαυτό τους, πέρα από το χρόνο που θα αφιερώσουν στο να βρουν ή να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε να βρεθεί κατάλληλος και ταιριαστός σύντροφος για αυτούς, είναι σημαντικό, είναι απαραίτητο να αφιερώσουν και χρόνο και ενέργεια για να δημιουργήσουν υγιείς φιλίες με άλλους ανθρώπους. Φιλίες στενής συνδεσιμότητας. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η μελέτη της Βοστόνης για την ευτυχία έχει αποδείξει ότι η ευτυχία του ανθρώπου συνίσταται στις στενές συνδέσεις με νόημα. Deep meaningful connections. Χαίρομαι αγαπητή 20χρονη φίλη για την πρόοδο σου, για την εξέλιξή σου. Έχεις τρομερή ψυχική ανθεκτικότητα και μπράβο που την καλλιεργείς και με την ψυχοθεραπεία και συνέχισε όσο μπορείς την ψυχοθεραπεία, μόνο όφελος θα έχεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ για τη θέση που έχεις και για την απόφαση που έχεις πάρει εσύ να γίνεις ένας κατάλληλος γονιός στα παιδιά σου. Ένας γονιός που να τους δώσει αγάπη, συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα που να μπορούν να βασιστούν πάνω του και ταυτόχρονα να τους δώσει τα εφόδια για να ζήσουν μια ανεξάρτητη ζωή. Αγάπη μου, μπορείς και θα το κάνεις. Και ίσως αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχουμε πάνω στην κακοποίηση της παιδικής μας ηλικίας. Ότι είτε θα γίνουμε κατάλληλοι γονεϊκοί γονείς εμείς για τα παιδιά μας ή δεν θα αποκτήσουμε δικά μας παιδιά, γιατί δεν είναι απαραίτητο όλοι να αποκτήσουν παιδιά, θα φερόμαστε στους άλλους ανθρώπους που έρχονται στο διάβα μας με το σεβασμό, την αγάπη και τη συνδεσιμότητα που δεν κατάφεραν οι μη γονεϊκοί γονείς μας να δείξουν σε μας. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά, περισσότερα θα πούμε αύριο βράδυ, Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021 στις 9 ώρα Ελλάδος που θα γίνει η ζωντανή μετάδοση του αυριανού θέματος για αυτό το ζήτημα, γιατί και το αυριανό θέμα, η αυριανή ιστορία είναι σχετική. Καλό βράδυ, φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.